Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε στο insider.gr στο Δημήτρη Πεφάνη, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφορο Αλεξιάδης, ο οποίος και μίλησε για την υπερφορολόγηση των πολιτών, την πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά και το μέλλον των επενδύσεων στη χώρα μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, ο πρώην αρμόδιος υπουργός για φορολογικά θέματα, κύριος Αλεξιάδης, άνοιξε τα χαρτιά του και είπε μια σειρά από πράγματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι προκάλεσαν εντύπωση. Το πιο, κατά την προσωπική μου άποψη, το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι μίλησε για ανάγκη μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων και μάλιστα τοποθέτησε σε συγκεκριμένο νούμερο. Είπε ότι ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων πρέπει να μειωθεί στο 17% από 29% σήμερα και το στήριξε λέγοντας ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι ο συντελεστής που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, καθώς υπάρχουν μια σειρά από τρόπους με τους οποίους εμέσως πλην σαφώς και νόμιμα φόρα αποφεύγουν. Άρα αυτό που είπε είναι ότι αφόσον αυτό πληρώνει στην πραγματικότητα, το κάνουμε και στα χαρτιά ώστε να γίνει πολύ πιο ανταγωνιστική φορολογικά η χώρα. Στάθηκε στο κομμάτι του φορολογικού ανταγωνισμού σημαντικά, λέγοντας ότι όντως πρέπει να υπάρξει μείωση των φορολογικών συντελεστών, καθώς στη γεωγραφική περιοχή που βρισκόμαστε υπάρχουν γείτονες χώρες με σαφώς μικρότερους συντελεστές. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό, πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον και πρέπει να υπάρχουν και κάποια κίνητρα για τους επενδυτές, ανεξάρτητα από το φορολογικό, χωρίς όμως να σημαίνει ότι μπορούμε να τους φορολογούμε και πάρα πολύ ψηλά όπως γίνεται σήμερα. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο έθεσε ήταν το θέμα της υπερφορολόγησης, κρίνοντας μάλιστα υπερβολικούς τους φόρους που έχουν μπει σε μια σειρά από προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα καπνά, τα καπνικά, τα καύσιμα, ο καφές κατά τέλη κυκλοφορίας. Παραδεχόμενος μάλιστα ότι παρά το γεγονός ότι αυτά μπήκαν και επί της δικής του υπουργίας, δεν έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, μάλιστα έφτασε το κράτος να χάνει περισσότερα χρήματα από όσα κέρδισε με την αύξηση των φόρων, καθώς αυξήθηκε το λαθρεμπόριο, ότι άνθρωποι συνειδητά δεν πληρώνουν τους συγκεκριμένους φόρους. Άρα μίλησε για την ανάγκη επαναδιαμόρφωσης και επανατροποποίησης αυτών των φόρων σε επίπεδα τα οποία ουσιαστικά θα δώσουν μεγαλύτερη εισπραξιμότητα. Στάθηκε και σε αυτό δηλαδή, όχι τόσο πολύ στους ονομαστικούς φορολογικούς συντελεστές, αλλά στην εισπραξιμότητα. Ο στόχος, είπε, πρέπει να είναι να εισπραχθούν συγκεκριμένα χρήματα. Αυτό σημαίνει πάταξη του λαθρεμπορίου, πάταξη της φοροδιαφυγής, εντονότερη έλεγχη στην αγορά και όχι κάθε φορά που δεν μας βγαίνει ο λογαριασμός να αυξάνουν οι φορολογικοί συντελεστές. Επίσης, μίλησε και για την φορολογία των ακινήτων, λέγοντας ότι χρειάζονται επιπλέον κίνητρα σε αυτό, κυρίως φορολογικά κίνητρα, κάνοντας μάλιστα και τη ρυξικέλευση πρόταση, ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πόθεν έσχες για αγορά ακινήτων σε μια στιγμή που η ακτιματογορά αυτή τη στιγμή είναι σε τόσο ζορισμένη και τόσο πιεσμένη κατάσταση. Ουσιαστικά δηλαδή έκανε ένα πλαίσιο προσεγγίσεων φορολογικών μεταρρυθμίσεων με το γνώμονα τη μείωση των φόρων, την αύξηση της πραξιμότητας και ενός πιο δίκαιου φορολογικού πλαισίου.